Κυκλάδες, λίκνο οικουμενικού πολιτισμού. Οι ταξιδιώτες των νησιών έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, κάστρα και ναούς της Βυζαντινής και Βενετσιάνικης περίοδου, αρχιτεκτονικά αριστουργήματα πολλών και διαφορετικών εποχών. Ο ναός της Παναγίας Εκατονταπηλιανής στην παροικία της Πάρου θεωρείται το αρχαιότερο και σπουδαιότερο παλαιοχριστιανικό μνημείο του ελλαδικού χώρου. Οι Κυκλάδες ήταν ο χώρος που κατά τους αιώνες όλοι ήθελαν να τις επισκεφθούν. Οι περιηγητές, οι φιλόσοφοι, οι άνθρωποι. Οι Κυκλάδες λέγονται Κυκλάδες γιατί ουσιαστικά ήταν κάποια νησάκια γύρω από τη Δήλο, το ιερό μέρος. Οι οικισμοί των Κυκλάδων δημιουργήθηκαν κυρίως από την ανάγκη των ανθρώπων να ανεβούν προς τα υψηλότερα επίπεδα για λόγους προστασίας και εξοικονόμησης της παιδινής γης. Οι οικισμοί τους ουσιαστικά δημιουργήθηκαν από την πέτρα, το φως, τον ήλιο, τον άνεμο, το μάρμαρο το οποίο δημιούργησε τον ασβέστη και κυρίως τις οικολογικές και βιοκλιματικές τάσεις της εποχής. Σήμερα όλοι προσπαθούμε να τους αντιγράψουμε. Έχουν γίνει βιασμός πολλών οικισμών, γιατί ο κόσμος μετέφερε άλλες πρακτικές της Αθήνας, όχι τόσο πολύ στους ορεινούς οικισμούς όσο στους παραλιακούς. Και βέβαια προσπαθούμε τώρα μέσω των αρχιτεκτονικών επιτροπών και άλλων ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το θέμα, να ξαναγυρίσουμε λίγο στη λιτότητα και τη λιτή αρχιτεκτονική μορφή. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική ουσιαστικά είναι η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Και σταματάμε σιγά σιγά αυτές τις τάσεις του μιμητισμού. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Οι Κυκλαδίτες είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολιτισμένοι, ήταν ταξιδεμένοι, οπότε υποδέχονται πολύ εύκολα τους επισκέπτες, τουρίστες, γηγενείς και εξωγενείς. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανάπτυξη έτσι ήπια προς τις επόμενες φάσεις. Στις Κυκλάδες υπάρχει μια κλίμακα. Κάθε νησί βέβαια είναι διαφορετικό. Η Φολέγαδος είναι άλλη, η Νάξος είναι άλλη, η Σύρος είναι άλλη, η Τίνος με τα χωριά της είναι άλλη, η Μύκονος είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα, το οποίο και αυτό δεν πρέπει να το πετροβολούμε, διότι δείχνει κάποια καλά σημεία αυτονομίας και ανάπτυξης. Τώρα στη Σύρο τι να πούμε, η Σύρος δεν είναι σαν τα άλλη μέρη. Βέβαια, όταν λέω Σύρος, μιλάω για την Ερμούπολη. Η Σύρος είναι ένα παράδειγμα αυτοδημιούργητου οικισμού που δημιουργήθηκε από το τίποτα, από ανάγκες ανήσυχων ανθρώπων. Είχε μια πορεία στη ζωή της, η οποία είναι προς διερεύνηση. Ακόμα δεν έχει διερευνηθεί πώς έγινε αυτό το θαύμα. Είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας, ο οποίος ακόμα δεν έχει δείξει τα προσόντα του. Πιστεύουμε ότι στο μέλλον αυτά θα αναδειχθούν από ανθρώπους που μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία της. Στη Μήλο, το γερμανικό καταφύγιο του Αδάμαντα έχει μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή και ξεχωριστή αισθητικής αίθουσα τέχνης και πολιτισμού. Στη Βλυχάδα της Σαντορίνης λειτουργεί το πρώτο διεθνώς μουσείο ντομάτας. Τα εκθέματα, τα χειρόγραφα και οι χάρτες στο Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης προσφέρουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στην εποχή ακμής της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και πολλών παραδοσιακών επαγγελμάτων που χάθηκαν. Στον πύργο Μπαζέου της Νάξου διοργανώνονται εκθέσεις και εκδηλώσεις. Στο Μουσείο του Μάρκου Βαμβακάρη, ο επισκέπτης ταξιδεύει νοητά στην εποχή του Μεσοπολέμου, που άνθησε το ρεμπέτικο και τώρα αποτελεί αντικείμενο μουσικής μελέτης διεθνώς. Την Ερμούπολη Κοσμή και το διάσημο Θέατρο Απόλλων, γνωστό
και ως μικρή σκάλα του Μιλάνου. Σήμερα λειτουργεί και ως πολιτιστικός χώρος οργάνωσης εκδηλώσεων και φεστιβάλ. Από το 2009, στην Πάρο λειτουργεί το πρότυπο και απόλυτα οργανωμένο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Αϊγιάννης Βέτης. Διαθέτει ένα υπέροχο υπαίθριο θέατρο 700 θέσεων, κτισμένο στα βράχια. Στο ακροτήρι της Σαντορίνης δεσπόζει ένας αιρετικός πύργος του 13ου αιώνα. Εκεί λειτουργεί το εργαστήρι κατασκευής τσαμπούνας και άλλων παραδοσιακών κυκλαδίτικων οργάνων, το Λαπόντα, όπως ήταν και η ονομασία του οικισμού. Σε υπαίθρια εργαστήρια, σύγχρονοι καλλιτέχνες συνεχίζουν να σμιλεύουν και να δημιουργούν τέχνη από μάρμαρο. Το 1979, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ίδρυσε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Άνδρου. Η υποδοχή και το ενδιαφέρον του κοινού ήταν μεγάλο και οδήγησε στην επέκταση του μουσείου που ολοκληρώθηκε το 1986. Το μουσείο διαθέτει μια πλούσια μόνιμη έκθεση διακεκριμένων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα, οργανώνει κάθε χρόνο περιοδικές εκθέσεις και παρακολουθεί αδιάλειπτα τα διεθνή δρόμενα στο χώρο των οικαστικών τεχνών. Οι Κυκλάδες ήταν και παραμένουν μια κοιτίδα πολιτισμού. Συνεχίζουν να τροφοδοτούν το πνεύμα και την ψυχή όποιου τις επισκέπτεται.